Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα έχουμε τη χαρά και τη τιμή να σας παρουσιάσουμε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ένα αναπτυξιακό σχέδιο που φιλοδοξούμε να μην είναι ένα ακόμα αναπτυξιακό σχέδιο. Σχέδιο που φιλοδοξεί να πυροδοτήσει μια πραγματική αλλαγή στην ελληνική οικονομία, τους θεσμούς προς ένα πιο εξωστρεφές, παραγωγικό, πράσινο και ψηφιακό οικονομικό μοντέλο προς όφελος και με συμμετοχή όλων μας. Κύριε Πρωθυπουργέ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ματζούφα. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή πρωτοβουλία θα μπορούσε πράγματι να χαρακτηριστεί ως ιστορική, γιατί αφορά την ικανότητα της πατρίδας μας να παρουσιάσει και μάλιστα μεταξύ των πρώτων στην Ευρώπη το δρόμο προς το αύριο. Το Εθνικό Σχέδιο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης. Τη γέφυρα, δηλαδή, που θα την οδηγήσει όχι μόνο στη μετά-COVID εποχή, αλλά και στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Πρόκειται, όπως θα ακούσετε και στη συνέχεια, για έναν πολύ καλά μελετημένο οδικό χάρτη 170 συγκεκριμένων έργων, επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων. Με τέσσερις πυλώνες. Ψηφιακή μετάβαση για το κράτος, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, αύξηση της απασχόλησης και της συνοχής της κοινωνίας με αιχμή την υγεία και την παιδεία, πράσινη οικονομία και την εκτείναξη της παραγωγικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ένα σχέδιο το οποίο καλύπτει όλη την Ελλάδα. Αφορά κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Και φιλοδοξεί να δημιουργήσει επιπλέον 200.000 νέες θέσεις εργασίας, αυξάνοντας κατά 7 μονάδες το εθνικό μας προϊόν εντός της επόμενης εξαετίας. Θέλω να θυμίσω πώς ξεκίνησαν όλα. Τον Μάρτιο του 2020, μόλις μας είχε χτυπήσει η πανδημία. Τότε, με μία τολμηρή επιστολή, μαζί με 8 άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, θέσαμε για πρώτη φορά το ζήτημα του κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού για να αντιμετωπίσουμε τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας και για να οικοδομηθεί η επόμενη μέρα. Εκείνη την εποχή, πολλοί θεωρούσαν πρακτικά αδύνατη την προοπτική αυτή. 4 μήνες όμως μετά, γινόταν χειροπιαστή απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και σήμερα αποτελεί χειροπιαστή κατάκτηση 27 λαών της Ευρώπης, με την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή και τότε και σήμερα. Πρόκειται ουσιαστικά για την άλλη όψη της υγειονομικής κρίσης. Και ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ένα τεράστιο πρόβλημα της συγκυρίας μπορεί να μετατραπεί σε δρόμο για τη λύση δομικών αδυναμιών. Αλλά και απόδειξη ότι με μεθοδική προσπάθεια αποκαθιλώνονται ταμπού, τα οποία άλλοτε τα θεωρούσαμε ακλόνητα. Τον Ιούλιο του 2020, μετά από αυτήν την πενθήμερη σύνοδο κορυφής της Βρυξέλλες, είχα τονίσει ότι τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης δεν κερδίθηκαν για να τα δαπανίσουμε, αλλά για να τα επενδύσουμε. Και αυτό επαναλαμβάνω και σήμερα. Αναλυκότερα για το σχέδιο θα μιλήσουν στη συνέχεια οι εισηγητές μας που εργάστηκαν για καιρό, αθόρυβα και αποτελεσματικά. Θέλω να τους ευχαριστήσω προσωπικά. Τους αξίζουν πραγματικά θερμά συγχαρητήρια για την ποιότητα της δουλειάς τους. Από μέρους μου, αρκούμε να επισημάνω το μέγεθος των πόρων που θα κινητοποιηθούν. Συζητάμε για 57 δισεκατομμύρια ευρώ, εάν προσθέσουμε στα 32 ευρώ ευρωπαϊκών πόρων, επιχορηγήσεις και δάνεια, ένα επιπρόσθετο σημαντικό κεφάλαιο 25 εκατομμυρίων ευρώ που θα κινητοποιηθούν από τον ιδιωτικό τομέα. Συζητάμε, δηλαδή, για κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα δεύτερο ΕΣΠΑ.
Κυρίως όμως θέλω σήμερα να τονίσω το ρηξικέλευθο χαρακτήρα αυτού του προγράμματος. Γιατί αλλάζει ουσιαστικά το υπόδειγμα της ελληνικής οικονομίας, μετατρέποντάς την σε ανταγωνιστική και εξωστρεφή, με ψηφιακό και αποτελεσματικό κράτος. Εξάλλου στον τομέα αυτό έχουμε ήδη να επιδείξουμε ένα πολύ σημαντικό έργο. Με ένα φορολογικό σύστημα το οποίο θα πρέπει να είναι φιλικό προς την ανάπτυξη. Με σημαντικά έργα πνοής σε όλη την Ελλάδα, τα οποία έχουν όμως ταυτόχρονα και κοινωνικό πρόσημο. Και πάντα, πάντα με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Γι' αυτό και η ονομασία του σχεδίου παραπέμπει και αυτή στην επανάσταση που έρχεται από το αύριο. Ελλάδα 2.0. Είναι η νέα εκδοχή της χώρας στη νέα εποχή που έρχεται. Στον πυρήνα του σχεδίου μας βρίσκεται η δημιουργία πολλών μόνιμων, ποιοτικών και καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας μέσα από πάρα πολύ σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Με δύο όμως πάντα όρους. Όποιος ιδιώτης αξιοποιεί πόρους του Ταμείου, πρέπει ταυτόχρονα να επενδύει και δικά του χρήματα, αναλαμβάνοντας και το δικό του ρίσκο. Και όλα τα σχέδια τα οποία τελικά θα εγκριθούν, πρέπει να είναι όρημα προς εκτέλεση. Είναι οι δύο δρόμοι που οφείλουν να συγκλίνουν για να μετατρέψουμε αυτήν την προσπάθεια σε εθνική. Και το εθνικό σχέδιο υπηρετεί κυριολεκτικά την ανάκαμψη της οικονομίας, αλλά και την ανθεκτικότητα της κοινωνίας, επενδύοντας στην υγεία, στην παιδεία, στην εργασία, στις δεξιότητες, στην κοινωνική φροντίδα, στη γρήγορη ψηφιακή εξυπηρέτηση, αλλά και στις μεγάλες περιβαλλοντικές προκλήσεις της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών και τελικά μηδενικών εκπομπών άφρακα. Άλλωστε, στην πράσινη μετάβαση αφιερώνεται πάνω από το 37% των πόρων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης. Για δράσεις όπως, παραδείγματος χάρη, η χωροταξική μεταρρύθμιση σε όλη την επικράτεια, έργο τεράστιας σημασίας ώστε να ξεκαθαρίσουν επιτέλους η χρήση γης παντού στην Ελλάδα. Έργο όπως η ενεργειακή αναβάθμιση όλων των κτηρίων, δημόσιων και ιδιωτικών, μεγάλη στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά βέβαια και μεγάλη στροφή στις ηλεκτροκίνητες πια μεταφορές, δημόσιες κοινωνίες και ιδιωτικές μεταφορές. Όλες αυτές οι δράσεις δεν είναι αποσπασματικές. Είναι συνεκτικές. Αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, κατατείνοντας τελικά στον ίδιο στόχο. Λέγω να αναφερθώ πολύ γρήγορα σε μερικές από τις δράσεις του σχεδίου, εμβληματικές όσο και συμβολικές. Όλες, ωστόσο, έχουν ένα βαθύ αποτύπωμα στην οικονομία και στην κοινωνία. Όπως τα μεγάλα έργα υποδομής, ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης, που θα χρηματοδοτηθεί εν μέρη από το Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης. Ο άξονας Ε65, για τον οποίο είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε πριν από λίγες εβδομάδες στα Τρίκαλα, που θα συνδέει τη νότια, την κεντρική Ελλάδα με την Εγνατία Οδό. Σημαντικά έργα που αφορούν την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου. Κομβικές, επίσης, για την επάρκεια σε ενέργεια και τη μείωση του κόστους, θεωρώ, τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών με την επιρροτική Ελλάδα και παρεμβάσεις με ευρύ ορίζοντα, όπως ένα εθνικό σχέδιο αναδασώσεων, το οποίο και αυτό εν μέρη θα χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, αλλά και σημαντικές δράσεις που αφορούν στην προστασία της μοναδικής μας βιοποικιλότητας. Περιτεύει ίσως να τονίσω πόσο σημασία έχει για τις επιχειρήσεις, ειδικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν και τη ραχοκαλιά της επιχειρηματικότητας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους. Και όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο κρίσιμη είναι η αναβάθμιση και ο ξυγχρονισμός της πρωτογενούς παραγωγής μας. Αναφέρω ενδεικτικά σημαντικές δράσεις που αφορούν εξυγχρονισμό αρδευτικών δικτύων, που και αυτές χρηματοδοτούνται από το Ταμείο. Ενώ δράσεις με ξεχωριστό κοινωνικό βάρος είναι και το πρόγραμμα εξασφάλισης ενεργειακής επάρκειας για όλα τα ευάλωτα νοικοκυριά. Στον τομέα της υγείας επιλέγω τη ριζική ανακαίνιση και τον εξυγχρονισμό του εξοπλισμού νοσοκομείων, προγράμματα για την κατοίκον περίθαλψη. Σημαίνω ενδεικτικά το θεσμό
του προσωπικού βοηθού για κάθε συμπολίτη μας, ο οποίος έχει ειδικές ανάγκες. Στο κεφάλαιο του πολιτισμού σημειώνω ενδεικτικά τη δημιουργία μουσείου ενάλλειων αρχαιοτήτων στον Πειραιά, την περαιτέρω ανάδειξη των μνημείων της Ακρόπολης, ενώ τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού θα υπηρετήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα που θα αφορά συνολικά την αναβάθμιση των κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης και την επέκταση της διαβίου μάθησης. Επέλεξα ενδεικτικά να αναφερθώ σε ορισμένες μεγάλες και μικρές δράσεις για να δείξω από τη μία μεριά το εύρος των παρεμβάσεων και από την άλλη τον καθολικό τους χαρακτήρα. Και βέβαια, για να υπογραμμίσω ότι το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης δημιουργεί μια νέα καθημερινότητα για όλους τους Έλληνες πολίτες. Γιατί ακριβώς οι πολίτες βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της γιγάντιας προσπάθειας. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι το Εθνικό Σχέδιο δεν περιλαμβάνει μόνο πιστώσεις και δράσεις, αλλά και ένα ανυπολόγιστο συμβολικό κεφάλαιο, γιατί σηματοδοτεί τη ρήξη με κατεστημένες αντιλήψεις και με συμφέροντα τα οποία καθυλώνουν την οικονομία. Ευθυγραμμίζεται με την ωριμότητα της κοινωνίας μας, η οποία πλέον απαιτεί παντού γενναίες τομές και αποτελεί ύστερα από πολλά χρόνια ένα πραγματικά εθνικό σχέδιο το οποίο έρχεται και πατάει και πάνω στις προτάσεις της Επιτροπής Πισαρίδη που καθορίζουν τον οδικό άξονα για την πορεία της οικονομίας μας για την επόμενη δεκαετία. Γιατί οι κατευθύνσεις και οι διακλαδώσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης έχουν καταστρωθεί στην Ελλάδα και αφορούν την Ελλάδα. Είναι από Έλληνες για Έλληνες. Η κυβέρνηση δηλαδή έχει την πλήρη ιδιοκτησία όλων αυτών των μεγάλων επιλογών. Το σχέδιο προφανώς ενσωματώνει και πολλά από τα διδάγματα της πανδημίας, με έμφαση στις πολιτικές αλληλεγγύης και στο ρόλο του κράτους, τελικά ως πρωταγωνιστή των μεταρρυθμίσεων, αλλά και ως αρρωγού, όποτε αυτό χρειάζεται, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Τακτοποιεί όμως και διαρθρωτικές εκκρεμότητες δεκαετιών, εξαλείφοντας παγιωμένες παθογένειες. Και ο σχεδιασμός αυτού του μεγάλου άλματος είναι μόνο η αρχή. Είναι το πρώτο χιλιόμετρο ενός μαραθωνίου, το νήμα του οποίου θα κοπεί μόνο όταν όλοι οι πόροι έχουν απορροφηθεί το 2026. Δεν είναι απλώς μια πορεία που θα ακολουθήσουμε σε ορισμένο χρόνο, αλλά μια ριζική ανακατεύθυνση που μεταμορφώνει την παραγωγική βάση της χώρας, οδηγώντας τελικά στη δίκαιη κατανομή του εθνικού πλούτου. Γι' αυτό, άλλωστε, και το σχέδιο ενσωματώνει προτάσεις όλων των Υπουργείων, ενώ η εφαρμογή του θα γίνει με συνέργειες και ανά τομέα, αλλά και ανά περιφέρεια. Με δύο λόγια, η προσπάθεια η οποία σήμερα ξεκινά σημαίνει μεγαλύτερο πλούτο για όλους, περισσότερες δουλειές πρωτίστως για τους νέους μας και μια καλύτερη καθημερινότητα για τον καθένα. Κλείνω θυμίζοντας ότι οι στρατηγικές κατευθύνσεις αυτού του προγράμματος είναι ήδη γνωστές από τον Νοέμβριο, που αύριο θα αρχίσει και η διαδικασία της διαβούλευσης στο Κοινοβούλιο. Ενώ μετά την έγκρισή του από τα ευρωπαϊκά όργανα, θα έρθει ξανά για συζήτηση με τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις με τη μορφή σχεδίου νόμου. Γιατί το σχέδιο Ελλάδα 2.0 δεν αφορά τελικά μία κυβέρνηση. Αφορά όλη τη χώρα. Είναι πολύ μεγάλο για να χωρέσει σε ένα κόμμα, καθώς συνδέεται με τη ζωή όλης της κοινωνίας. Και η εμβέλειά του, βέβαια, δεν μετριέται με θητείες, μετριέται με δεκαετίες. Αποτελεί, επομένως, ευκαιρία γόνιμου διαλόγου με όλους, ευκαιρία για τη δημιουργία ευρύτερων συνενέσεων, αποτελεί όμως και τελικά ένα μεγάλο στοίχημα που θα κάνει καλύτερη τη ζωή της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα. Και ένα στοίχημα το οποίο τελικά πρέπει να κερδίσουμε όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ. Πραγματικά ένα πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα για ένα ρεαλιστικό, όχι ένα ακόμα σχέδιο ανάπτυξης, αλλά ένα σχέδιο ανάπτυξης αλλαγής της ελληνικής οικονομίας. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε σε μια αναλυτική παρουσίαση του σχεδίου αυτού, ξεκινώντας από τον αναπληρωτό Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σκυλακάκη. Κύριε Σκυλακάκη. Ευχαριστώ, κύριε Ματζούφα. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Το 2.0 συμβολίζει το νέο παραγωγικό μοντέλο, μια νέα εκδοχή για τον τρόπο που μπορεί να λειτουργεί αυτή η χώρα. Φιλοδοξεί να οδηγήσει την Ελλάδα, οικονομία, κοινωνία και θεσμούς σε μια νέα εποχή. Με οικονομικούς όρους, ο πρωταρχικός στόχος του σχεδίου είναι να καλύψει το μεγάλο κενό σε επενδύσεις, εθνικό προϊόν και απασχόληση, κενό ενδυμικό των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας κατά την τελευταία δεκαετία, που επιδεινώθηκε λόγω της πανδημίας του COVID-19. Σε αυτό το πλαίσιο, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης αποσκοπεί στο να κινητοποιήσει και σημαντικές δυνάμεις από τον ιδιωτικό τομέα, ενισχύοντας ιδιωτικές επενδύσεις και χρησιμοποιώντας συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών για την πραγματοποίηση δημόσιων επενδύσεων, ώστε να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε σημαντικότατα πρόσθετα ιδιωτικά κεφάλαια. Για την υλοποίηση του σχεδίου, η Ελλάδα ζητά το σύνολο των πόρων που μπορεί να λάβει στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, δηλαδή 17,8 δισεκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεις και 12,7 δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια. Με την χρήση των μέσων αυτών και αξιοποιώντας τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης για την πρόθεση ιδιωτικών επενδύσεων, το Ελλάδα 2.0 επιδιώκει να κινητοποιήσει συνολικούς επενδυτικούς πόρους 57 δισεκατομμύρια ευρώ. Αποτελείται το σχέδιο από 4 πυλώνες. Έναν πράσινο, έναν ψηφιακό, έναν κοινωνικό και αυτόν που αφορά τον οικονομικό και θεσμικό μετασχηματισμό. Ως προς την πράσινη μετάβαση, οι επενδύσεις του σχεδίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εξοικονομώ για νοικοκυριά, επιχειρήσεις, αλλά και για το δημόσιο, δημόσια κτίρια και υποδομές. Τη διασύνδεση των ελληνικών νησιών, η οποία θα μειώσει σημαντικά το ενεργειακό κόστος νοικοκυριών και επιχειρήσεων και επιχειρήσεις και επενδύσεις ενεργειακής αποθήκευσης που θα επιτρέψουν την καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού της χώρας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προώθηση στρατηγικών αστικών αναπλάσεων υψηλής αναπτυξιακής και περιβαλλοντικής αξίας. Μεγάλες επενδύσεις αντιπλημμυρικά, συνοδευόμενα από αλλαγές στη χρήση των δικτύων άρδευσης και εγκατάσταση τηλεμετρητών για τον εντοπισμό διαρροών και την έξυπνη διαχείριση του νερού. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, το νέο Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης και πρωτοβουλίες για την προστασία της βιοποικιλότητας. Μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό της πολιτικής προστασίας. Επενδύσεις εκπώνησης πολεοδομικών σχεδίων που θα πληροφορούν έγκυρα και αμέσως για τις δυνατότητες χρήσης γης για τα 4/5 της χώρας. Μια πολύ μεγάλη αναπτυξιακή παρέμβαση. Για την ψηφιακή μετάβαση τώρα, οι επενδύσεις του σχεδίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων προεγκατάσταση υποδομής οπτικών ινών στα κτίρια για να διευκολυνθεί η μετάβαση στη χρήση δικτύων οπτικών ινών από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Ανάπτυξη διαδρόμων δικτύου 5G στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους για να διευκολυνθεί αύριο η ηλεκτροκίνηση. Σύνδεση της υπηρετικής χώρας με σύγχρονα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών με τα ελληνικά νησιά για να αναπτυχθεί ο τουρισμός μας. Ψηφιοποίηση κέριων αρχείων σε διάφορους τομείς, υγεία, δικαιοσύνη ή πολεοδομίες που όλοι ξέρουμε πόσο ταλαιπωρούν τους πολίτες πολλές φορές, κτηματολόγιο, μετανάστευση, ΕΦΚΑ και άλλα. Και ενσωμάτωση αυτών των αρχείων στα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα. Διασφάλιση της διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας των συστημάτων και επιμέρους μητρώων και εφαρμογών μεταξύ φορέων του δημοσίου για να έχουμε ένα ενιαίο δημόσιο ψηφιακά, όχι διαφορετικά χωρισμένα από τείχη δημόσια. Ένα πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση συναλλαγών της δημόσιας διοίκησης με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Επίσης, επενδύσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ώστε να ψηφιοποιήσουμε ακόμη περισσότερο τις φορολογικές υπηρεσίες και να κωδικοποιήσουμε και να εξυγχρονίσουμε τη φορολογική νομοθεσία.
δράση κατ' όπλου αθροεμπορίου και χρήση καινούριων εργαλείων όπως η τεχνητή νοημοσύνη για να κάνουμε καλύτερους φορολογικούς ελέγχους. Ενίσχυση επίσης και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ακόμη, προβλέπει το σχέδιο τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με απόκτηση εξοπλισμού και υπηρεσιών όπως οι νέες τεχνολογίες ηλεκτρονικών πληρωμών, το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, η εργασία από απόσταση στο ψηφιακό γραφείο. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ιδιωτικές επενδύσεις και τον θεσμικό μετασχηματισμό, το σχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ισχυρά κίνητρα για πράσινο ψηφιακό μετασχηματισμό, καινοτομία και εξωστρέφεια. Επίσης, έχουμε σημαντικά έργα υποδομής, όπως το βόρειο τμήμα του Ε65, ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, ένα μεγάλο πρόγραμμα για την οδική ασφάλεια που θα αφορά πάρα πολλά οδικά δίκτυα στη χώρα, μεγάλα αρδευτικά έργα μέσω ΣΔΙΤ, ο εξυγχρονισμός επίσης μέσω σύμπραξης με το ιδιωτικό τομέα του δικτύου σιδηροδρόμων και ένας νέος προαστιακός σιδηρόδρομος που θα αλλάξει τη μορφή της Δυτικής Αττικής. Τα ηλεκτρονικά διόδια ακόμη και άλλες έξυπνες υποδομές όπως ειδικοί μετρητές και αισθητήρες στις γέφυρες. Επενδύσεις επίσης έχουμε για την ενίσχυση του πολιτισμού. Ανέφερε ο Πρωθυπουργός τη δημιουργία του Μουσείου Ενάλλειων Αρχαιοτήτων στον Πειραιά. Έχουμε επίσης ανάπτυξη πολιτιστικών διαδρομών και πρόγραμμα προστασίας εμβληματικών μνημείων από την κλιματική αλλαγή, τη διάβρωση, τις πυρκαγιές που απειλούν τα μνημεία μας. Επενδύσεις στον τουρισμό, και εδώ έχουμε παρεμβάσει και στον ορεινό τουρισμό, τον τουρισμό υγείας, την αξιοποίηση των αιματικών πηγών, την αναβάθμιση των τουριστικών λιμανιών, τον καταδυτικό τουρισμό, την προσβασιμότητα στις παραλίες μας, ώστε να είναι προσβάσιμες σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας ή με αναπηρίες και ειδικά προγράμματα κατάρτισης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των τουριστικών επιχειρήσεων. Έχουμε επίσης πρόθεση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του αγροδιατροφικού τομέα για να γίνουν επενδύσεις με προσανατολισμό την πράσινη γεωργία και τη γεωργία ακριβίας. Επενδύσεις που αφορούν την καινοτομία και την οικολογική επεξεργασία γεωργικών προϊόντων, την αναδιάρθρωση καλλιεργειών, τη γενετική βελτίωση ζώων, καθώς και την ενίσχυση των υδατοκαλλιεργειών. Ως προς τον τέταρτο, τον κοινωνικό πυλώνα, οι επενδύσεις του σχεδίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μεγάλα προγράμματα με στόχο την αύξηση της απασχόλησης, με ιδιαίτερη έμφαση την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων, ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης. Εδώ θα έχουμε ψηφιακές υποδομές σε όλες τις τάξεις για να γίνεται διαδραστικό μάθημα, αντίστοιχο αναβαθμισμένο εξοπλισμό στα εργαστήρια και ήδη ξεκίνησαν τα βάουτσερ για να μπορούν να πάρουν τεχνολογικά εργαλεία, τάμπλετ και λάπτοπ οι μαθητές που ανήκουν σε ευάλωτα νοικοκυριά. Έχουμε πολύ μεγάλες επενδύσεις στο σύστημα της υγείας για να μπορούμε να έχουμε πραγματικά υγεία υψηλής ποιότητας. Εδώ, εκτός από την ανακαίνιση και τον εξυγχρονισμό του εξοπλισμού στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, έχουμε την ψηφιοποίησή τους. Έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης, το Σπύρος Δοξιάδης, που περιλαμβάνει εθνικά προγράμματα για τη σωματική άσκηση και τη διατροφή, τους εμβολιασμούς, τις προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, τον προληπτικό έλεγχο των νεογνών και άλλα. Τέλος, έχουμε επενδύσεις που ενδυναμώνουν την κοινωνική δικαιοσύνη και το δίκτυο κοινωνικής προστασίας μέσω προγραμμάτων ενίσχυσης οικονομικής και κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων, ενίσχυσης της παιδικής προστασίας, πρόθεσης των ίσων ευκαιριών και στήριξης διαφορετικότητας και ακόμη προγράμματα ένταξης προσφύγων στην αγορά εργασίας. Το Ελλάδα 2.0 είναι πλήρως εναρμονισμένο με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ταχύτερη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας προς ένα πράσινο και ψηφιακό μοντέλο ανάπτυξης. Υπερακοντίζουμε τους ευρωπαϊκούς στόχους, επιτυχάνοντας 38% και 22% αντίστοιχα για την πράσινη και ψηφιακή πλευρά του σχεδίου. Συνολικά, είναι ένα σχέδιο εξαιρετικά απαιτητικό στην υλοποίησή του, που απαιτεί μεγάλη προσπάθεια, προσήλωση στους στόχους, διαφάνεια και τήρηση όλων των εθνικών και ευρωπαϊκών κανόνων και προπαντός αποφυγή άσκοπων αντιπαραθέσεων. Εφόσον όμως το φέρουμε σε πέρας με επιτυχία, μπορεί να αλλάξει την πορεία της Ελλάδας και να κάνει με πολλούς τρόπους καλύτερη τη ζωή κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Το σχέδιο, το πλάνο ανάκαμψης δεν είναι ένα πλάνο μόνο έργων. Είναι ένα πλάνο σημαντικών μεταρρυθμίσεων
αυτά, οι οποίες αλληλεπιδρούν με τις επενδύσεις και διαμορφώνουν ίσως για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο ένα συνεκτικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων. Ο λόγος στον κύριο Σκέρτσο θα μας αναλύσει ειδικότερα το κομμάτι των μεταρρυθμίσεων που περιέχονται σε αυτό το σχέδιο. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Καλημέρα σας. Τι είναι το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0? Είναι ένα συνεκτικό σχέδιο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που έχει σαν στόχο να κάνει update στο λειτουργικό της χώρας, στο software και το hardware της Ελλάδας. Για να μιλήσουμε με τη γλώσσα των νέων, καθώς αυτό είναι ένα σχέδιο που αφορά πρωτίστως το μέλλον και άρα τους ίδιους τους νέους, είναι κάτι σαν τις ανανεώσεις που έρχονται κάθε τόσο στις εφαρμογές του κινητού μας για να βελτιώσουν τις αρχικές εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Έτσι και εδώ, ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε τη νέα, καλύτερη εκδοχή της χώρας μας, τη version 2 της Ελλάδας. Και το timing είναι ιδανικό, ακριβώς πάνω στη συμπλήρωση 200 χρόνων από τον αγώνα της ανεξαρτησίας. Ποια είναι η θεμελιώδης διαφορά του εξαετούς αναπτυξιακού σχεδίου από αντίστοιχα προγράμματα του παρελθόντος? Η βασική διαφορά είναι ότι έως σήμερα πρώτα εξασφαλίζαμε τα ευρωπαϊκά χρήματα και μετά σκεφτόμασταν τι θα τα κάνουμε. Ο στόχος, σχεδόν αυτός ο σκοπός, ήταν έως τώρα η απορρόφηση για την απορρόφηση, όχι το μόνιμο αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Αυτός ο τρόπος μας πρίκησε έως σήμερα σίγουρα με καλύτερες υποδομές. Απέτυχε όμως να δώσει απαντήσεις σε μόνιμα διαφορετικά προβλήματα της χώρας μας. Εδώ η αρχιτεκτονική του Ταμείου Ανάκαμψης είναι η ακριβώς ανάποδη. Πρώτα δηλαδή έπρεπε να παρουσιάσουμε στους εταίρους μας ένα δικό μας ελληνικής ιδιοκτησίας συνεκτικό αναπτυξιακό σχέδιο, επαρκώς αιτιολογημένο και κοστολογημένο, και μετά να διεκδικήσουμε τους πόρους για να το χρηματοδοτήσουμε. Ένα σχέδιο που να αναλύει πρώτον το γιατί είναι αναγκαία κάθε επένδυση που προτείνεται. Δεύτερον, ποια είναι τα διαφορετικά προβλήματα της οικονομίας και του κράτους που έχετε να θεραπεύσει. Τρίτον, πώς θα έχει πολλαπλασιαστικό αναπτυξιακό αποτέλεσμα, δηλαδή με ποιες μεταρρυθμίσεις θα γίνει πιο αποδοτική κάθε επένδυση. Και τέταρτον, πότε θα υλοποιηθεί και πόσο θα κοστίσει. Ένα κανονικό business plan δηλαδή, με δημόσιες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, που στόχο έχουν να ενθαρρύνουν αντίστοιχες ή και περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις που θα δημιουργήσουν με τη σειρά τους περισσότερες και καλά αμοιβόμενες νέες θέσεις εργασίας. Κατά την κατάρτιση του σχεδίου, μας απασχόλησαν τα διαφορετικά προβλήματα της οικονομίας και του κράτους. Γιατί, για παράδειγμα, η Ελλάδα διαχρονικά καταναλώνει περισσότερα από όσα παράγει και πώς αυτό μπορεί να αλλάξει? Γιατί έχουμε συστηματικά χαμηλότερους δείκτες ιδιωτικών επενδύσεων στην οικονομία από την υπόλοιπη Ευρώπη? Τι πρέπει να αλλάξει στο επιχειρηματικό και ρυθμιστικό περιβάλλον για να προσελκύσουμε περισσότερες και καλύτερες εγχώριες και ξένες ιδιωτικές επενδύσεις? Γιατί υπολοιπόμαστε κατά 10 μονάδες στις εξαγωγές από την υπόλοιπη Ευρώπη? Γιατί οι επιχειρήσεις μας είναι λιγότερο παραγωγικές, για παράδειγμα, από τις γερμανικές επιχειρήσεις, και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την παραγωγικότητά τους? Γιατί οι γυναίκες συμμετέχουν λιγότερο από τους άνδρες στην αγορά εργασίας? Πώς μπορούμε να εξισορροπήσουμε την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή, να εξαλείψουμε τις ανισότητες στις επιχειρήσεις για να δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες στις γυναίκες στον επαγγελματικό στίβο? Γιατί έχουμε τόσο υψηλό ποσοστό αδήλωτης ή ημιδηλωμένης εργασίας στην οικονομία μας? Πώς θα δώσουμε κίνητρα για να φέρουμε στην επιφάνεια ένα σημαντικό μέρος της παραοικονομίας, να ασπρίσουμε εντός εισαγωγικών δηλαδή την οικονομία της Ελλάδας και να βελτιώσουμε τα δημόσια έσοδα? Πώς εξηγείται το παράδοξο του χάσματος δεξιοτήτων, δηλαδή να έχουμε ένα τόσο υψηλό ποσοστό αποφύτων από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά παρόλα αυτά οι επιχειρήσεις να δυσκολεύονται να βρουν εργαζόμενους με τις δεξιότητες που ψάχνουν? Πώς θα γίνει δηλαδή καλύτερη σύζευξη της αγοράς εργασίας με την κατάρτιση? Το σχέδιο Ελλάδα 2.0, με τις 58 μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνει, δίνει απαντήσεις σε αυτά και σε πολλά ακόμα αντίστοιχα ερωτήματα με 4 προτεραιότητες. Την πράσινη ανάπτυξη, την ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και την προώθηση καινοτομίας, και βεβαίως τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την τεχνολογική αναβάθμιση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Είναι ένα σχέδιο που έχει σαν στόχο να κάνει την Ελλάδα πιο δίκαιη, πιο πράσινη, πιο ψηφιακή, πιο εξωστρεφή και πιο παραγωγική. Περιλαμβάνει προγράμματα για όλους, αλλά και για ομάδες του πληθυσμού που δεν θα περίμενε κανείς να βρει σε ένα τέτοιο σχέδιο. Στο επίκεντρο των δράσεών του βρίσκονται οι νέοι, οι γυναίκες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού όπως είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι αγρότες, οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών, στην περιφέρεια και τα νησιά μας, οι άνθρωποι του πολιτισμού. Κλείνοντας αυτή τη σύντομη παρουσίαση, θα ήθελα να επαναλάβω το εξής.
Για εμάς, η πραγματική πρόκληση σήμερα δεν είναι η απορρόφηση που θα προσφέρει πρόσκαιρη ανάπτυξη. Η πραγματική πρόκληση είναι να απορροφήσουμε και να διοχετεύσουμε κοινοτικά κεφάλαια στις σωστές δομές και δραστηριότητες, στο σωστό βαθμό, για το σωστό λόγο, τη σωστή στιγμή και με το σωστό τρόπο. Γι' αυτό θα υπάρχει πλήρης διαφάνεια για την εκτέλεση του σχεδίου και συνεχής δημόσια λογοδοσία για την πορεία εξέλιξης κάθε επένδυσης και κάθε μεταρρύθμισης. Με άλλα λόγια, παρουσιάζεται μπροστά μας μια τεράστια ευκαιρία. Όχι απλώς να θεραπεύσουμε τις οικονομικές πληγές που προκαλεί και αφήνει πίσω της η πανδημία, αλλά να καλύψουμε το χαμένο έδαφος δεκαετιών, να διορθώσουμε τις παθογένειες της ελληνικής οικονομίας και της δημόσιας διοίκησης και εν τέλει να παραδώσουμε μια νέα, καλύτερη εκδοχή της χώρας μας στη νέα γενιά. Την Ελλάδα του μέλλοντος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκέρτσο. Σημαντικό κομμάτι σε αυτήν την αλλαγή του οικονομικού υποδείγματος αποτελούν αναπόδραστα ιδιωτικές επενδύσεις. Ιδιωτικές επενδύσεις οι οποίες πρέπει να ενθαρρυνθούν ακόμα περισσότερο και πρέπει να αξιοποιήσουν, και θα μας εξηγήσει ο κύριος Πατέλης τον τρόπο, μεγάλο κομμάτι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Κύριε Πατέλη. Σας ευχαριστώ πολύ και καλημέρα σε όλους και όλες. Η ελληνική οικονομία, όπως ξέρουμε, έχει ένα μεγάλο επενδυτικό κενό. Δηλαδή, οι επενδύσεις είναι περίπου οι μισές από όσες χρειαζόμαστε για να φτάσουμε στη μέγιστη ανάπτυξη. Αποφασίσαμε, λοιπόν, ότι τα δάνεια του Ελλάδα 2.0 θα πάνε για χρηματοδότηση επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα. Τα ποσά, να σημειώσουμε, είναι κολοσσιαία, δηλαδή 13 δις δάνεια, που υπολογίζουμε ότι θα κινητοποιήσουν μέχρι 31 δις κεφάλαια. Όμως έχουμε τρεις σημαντικές διαφορές σε σχέση με το παρελθόν. Πρώτον, τα δάνεια δεν θα δίνονται δεξιά και αριστερά, αλλά αποκλειστικά σε 5 συγκεκριμένους τομείς που βλέπετε και στα αριστερά της διαφάνειας. Η επιλεξιμότητα βασίζεται στις αρχές της έκθεσης της Επιτροπής Πισαρίδη, δηλαδή σε βασικές οικονομικές αρχές. Επιλέξιμα θα είναι δάνεια που χρηματοδοτούν επενδύσεις σε πράσινες και σε ψηφιακές δράσεις, που είναι και προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης. Επίσης, δράσεις που στηρίζουν την εξωστρέφεια, δηλαδή τη χρηματοδότηση των εξαγωγών, είτε αυτές είναι εξαγωγές αγαθών, είτε εξαγωγές υπηρεσιών, διότι η Ελλάδα παραμένει μια σχετικά κλειστή οικονομία και αυτό πρέπει να αλλάξει. Η τέταρτη επιλέξιμη κατηγορία είναι η έρευνα και η καινοτομία, για να αυξήσουμε την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας. Τέλος, επιλέξιμες θα είναι επενδύσεις που βασίζονται σε συγχωνεύσεις, εξαγορές και συνεργασίες επιχειρήσεων για να στηρίξουμε δράσεις που οδηγούν σε οικονομίες κλίμακος. Δεύτερη μεγάλη διαφορά, το κράτος δεν θα δίνει εγγυήσεις, αλλά μόνο συγχρηματοδότηση. Δηλαδή, το κράτος θα βάλει μέχρι το 50% του κόστους της επένδυσης και οι τράπεζες και οι επενδυτές το άλλο μισό. Η επιλογή αυτή γίνεται για να υπάρχει συνευθύνη και να αποφευθούν οι πρακτικές του παρελθόντος που κόστησαν αρκετά στο δημόσιο. Δεν πρόκειται να δοθούν δωρεάν λεφτά. Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε ότι τα δάνεια πρέπει να τα επιστρέψουμε και ο σκοπός μας είναι να μην υπάρχει επιβάρυνση του δημοσίου χρέους. Τρίτο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ότι τα δάνεια δεν θα τα δώσει το κράτος, αλλά οι τράπεζες και τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως είναι η EBRD και η EBRD. Το κράτος δεν ξέρει και δεν πρέπει να επιλέγει επενδύσεις. Τέλος, να σημειώσουμε κλείνοντας ότι η μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνει ότι η αξιοποίηση των δανείων θα έχει σημαντικά θετικές μακροοικονομικές επιπτώσεις, αυξάνοντας το ΑΕΠ 3 μονάδες μέχρι το 2026 και τις επενδύσεις στην ελληνική οικονομία κατά το 1/5. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πατέλη. Το Ελλάδα 2.0, το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, είναι ένα πλάνο το οποίο την ίδια ώρα όμως θα συνδυάζεται και με το ΕΣΠΑ, το νέο ΕΣΠΑ, αλλά και άλλους χρηματοδοτικούς πόρους που έχει η Ελλάδα. Και είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει κατανόηση και εμπέδωση ότι ερχόμαστε συμπληρωματικά με ένα σύνολο δυνατοτήτων χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας να υιοθετήσουμε αυτό το νέο οικονομικό μοντέλο. Ο λόγος στον κύριο Σκάλκο. Καλημέρα, ευχαριστώ κύριε Ματζούφα. Το σχέδιο Ελλάδα 2.0 αποτελεί μια συνεκτική δέσμη προγραμμάτων
έργων και μεταρρυθμίσεων. Αποσκοπεί να αλλάξει την οικονομία της χώρας, καλύπτοντας ένα σημαντικό μέρος του τεράστιου επενδυτικού κενού, όπως αυτό διαμορφώθηκε και διευρύνθηκε τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια. Για το πετύχουμε αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντικό να κινητοποιήσουμε το μέγιστο δυνατό βαθμό ιδιωτικού πόρου και ταυτόχρονα να αυξήσουμε το γενικό επίπεδο των δημόσιων επενδύσεων στη χώρα. Προκειμένου λοιπόν αυτό να γίνει καλύτερα επιτεύξιμο, είναι σημαντικό να εξετάσουμε τις διαλειτουργικότητες, τις συνεκτικότητες, τις συμπληρωματικότητες μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων και έργων που έχουμε, ώστε να πετύχουμε αυτό που στην οικονομική ορολογία ονομάζεται προσθετικότητα των πόρων. Το σχέδιο Ελλάδα 2.0 ακολουθεί και τα έργα του αντιστοιχίζονται με τις βασικές προτεραιότητες του σχεδίου για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Το σχέδιο, με άλλα λόγια, όπως είναι γνωστό, ως έκθεση της Επιτροπής Πισαρίδη. Οι βασικοί στόχοι αφορούν την αύξηση της απασχόλησης και την αύξηση της παραγωγικότητας, με σκοπό σε χρονικό ορίζοντα δεκαετίας η ελληνική οικονομία να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παραπέρα, οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας μας εξειδικεύονται με μία σειρά εθνικών στρατηγικών σχεδίων και εθνικών σχεδίων δράσης, τα περισσότερα από τα οποία ήδη υλοποιούνται ή βρίσκονται στο τελικό στάδιο του σχεδιασμού τους για να ξεκινήσει η υλοποίησή τους. Αναφέρω ενδεικτικά το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, το ΕΣΕΚ, που μεσοπρόθεσμα, με χρονικό ορίζοντα το 2030, αποσκοπεί στον ενεργειακό μετασχηματισμό της οικονομίας σε μία ανταγωνιστική οικονομία. Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών για σύγχρονες, ασφαλείς και περιβαλλοντικά βιώσιμες πολυτροπικές υποδομές μεταφορών. Την ψηφιακή βίβλο που μας προσφέρει ένα οδικό χάρτη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Την Εθνική Στρατηγική για την Άνωτατη Εκπαίδευση. Το Ελληνικό Σχέδιο Εγγύησης για την Νεολαία για την Πρόθεση Απασχόλησης, της Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης των νέων μας. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων για την Εξάλληψη όλων των έμφυλων ανισοτήτων. Το Εθνικό και τα Εδαφικά Σχέδια Δράσης Μετάβασης για τις περιοχές που προχωρούν σε ταχύτατη απεξάρτηση από το λιγνίτι ως μορφή ενέργειας. Από εκεί και πέρα, η αποτελεσματική υλοποίηση όλων αυτών των εθνικών πολιτικών απαιτεί συγκεκριμένους πόρους και κινητοποίηση πόρων και την αντιστοίχησή τους με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και χρηματοδοτικά μέσα και προγράμματα που μας προσφέρει η κοινότητα και η χώρα μας. Το νέο ΕΣΠΑ είναι το κυριότερο από αυτά, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 26,7 δισεκατομμύρια ευρώ για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027. Αφορά την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και αρθρώνεται γύρω από 4 στόχους πολιτικής, οι οποίοι και αντιστοιχίζονται με τους 4 βασικούς πυλώνες του σχεδίου Ελλάδα 2.0. Αναφέρω το στόχο πολιτικής για μια εξυπνότερη Ευρώπη που αποσκοπεί στον καινοτόμο και ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεών μας. Το στόχο πολιτικής για μια πιο πράσινη Ευρώπη που αφορά την προώθηση της καθαρής ενέργειας, της κυκλικής οικονομίας, της αποτελεσματικής διαχείρισης των περιβαλλοντικών κινδύνων. Το στόχο πολιτικής για μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη που αφορά της υψηλής ποιότητας οδικές, σιδηροδρομικές και θαλάσσιες μεταφορές. Το στόχο πολιτικής μια πιο κοινωνική Ευρώπη που αφορά την προώθηση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων στην υγεία, την κοινωνική αλληλεγγύη, την εκπαίδευση και την απασχόληση. Και τέλος, τον ειδικό στόχο της δίκαιης μετάβασης που αφορά τις περιοχές Δυτικής Μακεδονίας, της Μεγαλόπολης και των νησιών μας. Η διαμόρφωση του σχεδίου Ελλάδα 2.0 τους προηγούμενους μήνες προχώρησε παράλληλα με το σχεδιασμό όλων αυτών των χρηματοδοτικών εργαλείων, τα οποία και με πρώτο ανάμεσά τους στο νέο ΕΣΠΑ πρόκειται και αυτά με τη σειρά τους να υποβληθούν προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους αμέσως επόμενους μήνες. Δεν είναι όμως μόνο το ΕΣΠΑ. Έχουμε στη διάθεσή μας μια σειρά άλλων εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων με εξίσου σημαντικούς πόρους που μπορούν να βοηθήσουν μέσα από τις συνεκτικότητες και τις συμπληρωματικότητες στη δουλειά του σχεδίου Ελλάδα 2.0. Αναφέρω ενδεικτικά και κύρια πρώτα απ' όλα το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, δηλαδή τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με χρονικό ορίζοντα το 2025, τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Το Μηχανισμό Συνδέοντας Ευρώπης, το ΣΕΦ-2, που έχει να κάνει με τις μεταφορές, την ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες. Το Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Κοινοτομία, το περίφημο Horizon 2020. Και τέλος, το Πρόγραμμα για τις Επενδύσεις και την Απασχόληση, InvestEU. Διαθέτοντας λοιπόν πλέον όχι μόνο τους αναγκαίους πόρους, αλλά και τις απαραίτητες εθνικές πολιτικές και κυρίως έχοντας προχωρήσει σε έναν προγραμματισμό έργων, δράσεων και μεταρρυθμίσεων μέσα σε ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σχέδιο, μπορούμε να είμαστε βάσιμα αισιόδοξοι ότι το σχέδιο 2.0 θα συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη μιας βιώσιμης και δυναμικής ανάπτυξης
και στην προώθηση της ευημερίας για το σύνολο των Ελλήνων πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Σκάλκο. Και βέβαια θα ρωτήσει κανείς όλα αυτά τα οποία μας περιγράφεται. Υπάρχει μια κάποια αποτύπωση που να μας δίνει μακροοικονομικά τι τελικά θα συμβεί. Ο λόγος του Μιχάλη τον Αργύρου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Όπως ανέφερε ήδη ο Πρωθυπουργός και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, το σχέδιο Ελλάδα 2.0 θα οδηγήσει σε μια θεμελιώδη αλλαγή του οικονομικού υποδείγματος. Τοποθετώντας την ελληνική οικονομία σε έναν ενάρετο κύκλο αυξημένων επενδύσεων, απασχόλησης και ανάπτυξης, θα προκαλέσει σημαντική αύξηση του ΑΕΠ και θα καταστήσει τις επενδύσεις και τις εξαγωγές κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ανεξάρτητης μελέτης που πραγματοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος, το σχέδιο Ελλάδα 2.0 προβλέπεται να οδηγήσει σε δημιουργία περίπου 200.000 νέων θέσεων εργασίας και αύξηση του ύψους του πραγματικού ΑΕΠ κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες μέχρι το 2026. Εξαιρετικά σημαντικό είναι να τονιστεί ότι τα κέρδη αυτά στο ΑΕΠ και την απασχόληση θα είναι μόνιμα εξαιτίας των μεταρρυθμίσεων και της αύξησης της παραγωγικότητας που θα επικολουθήσει. Η αύξηση αυτή θα προέλθει κυρίως μέσω αύξησης των ιδιωτικών επενδύσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το φάκελο των δανείων του σχεδίου. Σημαντική συνεισφορά ασφαλώς θα έχουν και οι αυξημένες δημόσιες επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το φάκελο των επιχορηγήσεων. Το σχέδιο αναμένεται τα επόμενα χρόνια να οδηγήσει σε αύξηση ιδιωτικών επενδύσεων κατά 20%. Οι μεταρρυθμίσεις του σχεδίου Ελλάδα 2.0 θα συνεισφέρουν και αυτές στην άνοδο του ΑΕΠ τα επόμενα 5 χρόνια, αλλά όπως έχω ήδη αναφέρει, κυρίως μακροπρόθεσμα, μέσα από διάφορα κανάλια, κυριότερο των οποίων είναι η αύξηση των εξαγωγών. Στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων κάναμε αντίστοιχη μελέτη. Τα αποτελέσματά μας είναι συμβατά με αυτά της Τραπέζης της Ελλάδος. Ιδιαίτερα αναδεικνύουν το ρόλο του ανθρωπίνου κεφαλαίου που το σχέδιο Ελλάδα 2.0 θα αναβαθμίσει σημαντικά στην αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και των πραγματικών μισθών. Ο μακροοικονομικός σχεδιασμός του σχεδίου Ελλάδα 2.0 είναι τεχνικά άρτιος και έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ρεαλιστικά αισιόδοξοι ότι θα επιτύχει τους στόχους του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αργυρού. Μακροοικονομικά νούμερα, που δεν είναι απλώς νούμερα, αφορούν όλους μας. Ελλάδα 2.0, ένα ρεαλιστικά αισιόδοξο, ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης για τη χώρα μας. Μπορούμε.